Με σύνθημα την εξωστρέφεια και με ολοένα αυξανόμενο αριθμό εγγραφών τα τελευταία χρόνια, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλιτικών διοργάνωσε την ετήσια τακτική γενική συνέλευση για το 2019 με την παρουσία επιφανών επαγγελματιών του κλάδου των επιχειρήσεων, των καλλιτικών και των επαγγελματικών δικτύων. Η ολική απαλυφή του επιπλέον τέλους 1% στα καλλιτικά είναι από τους κυριότερους στόχους του Συνδέσμου, όπως ανέφερε κατά την εισαγωγική του ομιλία ο πρόεδρος κ. Θεόδωρος Γερμενίτης, ενώ συμπλήρωσε πως οι επιδόσεις παραμένουν υψηλές, με την αγορά να κυμαίνεται σε επίπεδα τζίρου της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Έχουμε τη Γενική Συνέλευση, η οποία γίνεται κάθε διετία. Έχουμε εξαιρετικούς ομιλητές από όλα τα δίκτυα και προχωράμε προς αυτά που θα ακουστούν και σε όσα δεν ακουστούν. Το 18 ήταν πολύ εξωστρεφές με τον ίδιο στόχο και το 19 με πολλά θέματα ανάπτυξης, διότι ο σύνδεσμος είναι αναπτυξιακός σύνδεσμος. Η πολιτεία δεν βοηθάει, οι φορολογίες τις γνωρίζετε, αλλά εμείς συνεχίζουμε την πορεία μας, γιατί οι εταιρείες είναι δυναμικές, ελληνικές, ξένες, οπότε στον αγώνα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μπίτσιος, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, κατά τον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην ανάγκη τόνωσης της ελληνικής επιχειρηματικότητας, αλλά και την πρόοδο που καταγράφεται στον κλάδο δραστηριοποίησης του Συνδέσμου. Ο ΣΕΒ συνεργάζεται στενά με τον Σύνδεσμό σας για την εκπόνηση κοινών θέσεων, τις οποίες συνέχεια προωθούμε προς την πολιτεία. Οι πολλές και καλές μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις κλάδου μπορούν να πετύχουν μια σημαντική μεγέθυνση και να αποτελέσουν τον πυλώνα στην προσπάθεια της επίτευξης του εθνικού στόχου, που είναι η συνεισφορά της βιομηχανίας μεταποίησης στο ΕΠ από το περίπου 9,6% που είναι σήμερα, να φτάσουμε στο 12% και μέσω πρόθεσμα το 15% το ΕΠ. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 20% και αντιλαμβάνεστε όλη τη σημασία που έχει να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για να το πετύχουμε όμως απαιτείται μία εθνική στρατηγική, χωρίς την οποία δύσκολα θα πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Ο κλάδος των καλλιτικών μπορεί να συμβάλλει ενεργά τόσο στην εκπόνηση όσο και στην υλοποίηση της στρατηγικής αυτής. Στην εκδήλωση χαιρέτησαν ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων, κ. Αναστάσιος Ροδόπουλος, ο κ. Παναγιώτης Μπορέτος, Εμπορικός Διευθυντής της IRI Ελλάς και ο κ. Παναγιώτης Γεζερλής, CEO της Convert Group. Το βήμα μοιράστηκαν ο κ. Δημήτρης Παπανικητόπουλος, Διευθυντής της Linkage Ελλάδος, ο κ. Εμμανουήλ Περάκης, Managing Partner της Stream Management και ο κ. Πέτρος Κωνσταντινίδης, Ιδρυτής και Business Partner της Hill Knowlton Strategies Ελλάδος, μετά της Διευθύνουσα Συμβούλου κ. Ελένης Κωνσταντινίδη. Είναι καταρχήν μεγάλη μας χαρά που συμβάλλουμε και εμείς στον ΣΦΑΚ σαν πρώτον μέλος, αλλά και σαν Σύμβουλοι Διαχείρισης Φήμης, διότι όπως ξέρουμε πλέον, καμία εταιρεία δεν μπορεί να αναπτυχθεί και να προχωρήσει αν δεν έχει καλή φήμη. Και βέβαια το πίσω από την καλή φήμη η τάση είναι να έχεις ένα purpose, να έχεις ένα σκοπό. Και μεγάλη χαρά θα δείξουμε και τα αποτελέσματα που έχουν βγει για τη φήμη των εταιριών, που όπως θα δείτε εδώ ο κλάδος καλλιτικών είναι μέσα στις πρώτες 10 κλάδοι με την καλύτερη φήμη. Το 52% έχει πάρα πολύ καλή φήμη.